Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο κύριος Σωτηρόπουλος ο Γιώργος που έχει την εταιρεία την Προτεύς, που εκτελεί το έργο, και βεβαίως και ο ίδιος θα σας κάνει τις δηλώσεις, γιατί είναι η εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή το εκτελεί και έχει τα προβλήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Εγώ για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί και ιδιαίτερα τώρα που είμαστε στην προεκλογική περίοδο, να αναδειχθεί η υποχρηματοδότηση του έργου και οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται, όχι με ευθύνη του εργολάβου, αλλά λόγω αυτών των προβλημάτων της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς το έργο διακόπτεται, εντάξει, με πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον εργολάβο και τα έξοδα τα οποία τρέχουν και το έργο δεν προχωράει. Εμάς όμως σαν Δήμος μας ενδιαφέρει να υπάρξει από εδώ και πέρα γρήγορη χρηματοδότηση, έγκαιρα χρηματοδότηση, να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις και το έργο να ολοκληρωθεί. Και ταυτόχρονα, εγώ για άλλη μια φορά θέλω να δηλώσω ότι το έργο αυτό όπως έχει δημοπρατηθεί δεν είναι αρκετό για να θωρακιστεί η Κόρινθος. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να δημοπρατηθεί η γέφυρα του ΟΣΕ, και η οποία δημοπρατήθηκε, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπάρξει ανάδοχος. Και δεύτερον, εμείς έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι για να υπάρχει προστασία και ιδιαίτερα στο παρακείμενο σχολικό συγκρότημα του δευτέρου σχολείου και του δημοτικού, του ειδικού σχολείου δίπλα, θα πρέπει να κυβωτιστεί το κομμάτι μεταξύ της γέφυρας του ΟΣΕ και της Γεωργίου Παπανδρέου, όπως θα πρέπει επίσης για τους ίδιους λόγους ασφαλείας να κυβωτιστεί το κομμάτι μεταξύ Κροκυδά και Στεφάνου. Αυτά είναι δύο απαραίτητα συντηρηματικά έργα. Εμείς τα παλεύουμε, έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε και αλληλογραφία με το Πεχοδέα και να λέμε ότι δεν θα προχωρήσει το έργο αν δεν πάρουμε δέσμευση, όχι δέσμευση, αν δεν ξεκινήσει η δημοπράτηση και αυτών των κομματιών, γιατί αυτά θα είναι που θα ολοκληρώσουν το σχεδιασμό και η πόλη θα είναι ασφαλής. Αν δεν γίνουν αυτά δύο κομμάτια, και βέβαια η γέφυρα του ΟΣΕ ως τρίτο θα έλεγα, δεν υπάρχει ασφάλεια στην πόλη της Κορίνθου. Είναι πιο επικίνδυνα τώρα, τα πράγματα μπορεί να πω ότι είναι και πιο επικίνδυνα. Είναι Λοιπόν, και πιο τώρα. ο λόγος Να του κύριου διευκρινίσετε πριν Σιδηρόπουλου, πάρει ο κύριο Σιδηρόπουλο το λόγο, ποιανού έργου, ποιο είναι ο φορέα του έργου, κύριε ο Δημαρχέ. φορέας του έργου είναι το ΕΠΕΧΟΔΕ, έτσι δεν είναι ούτε νομαρχιακό έργο ούτε έργο του Δήμου. Δημοτικό. Εμείς όμως έχουμε το συμφέρον για να τελειώσουμε το έργο έγκαιρα για να θωρακιστεί η πόλη. Δεν θα πρέπει να επαναληφθούν οι σκηνές του 1997. Το λόγο λοιπόν στον κύριο Σωτηρόπουλο, που είναι και ο κατασκευαστής αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Όπως γνωρίζετε, το έργο ξεκίνησε το Φλεβάρι του 8, το Φλεβάρι του 5, συγγνώμη, με χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθεί το Φλεβάρι του 7. Οι απολωτριώσεις που ήταν απαραίτητες για το έργο έγιναν στο τέλος του 7. Δηλαδή, ενώ ήταν, το πέρας των εργασιών ήταν Φλεβάρι του 7, οι απολωτριώσεις ολοκληρώθηκαν το Μάρτι του 8. Λοιπόν, γι' αυτό και καθυστέρησε τόσο πολύ ο αγωγός εκτροπής του Παπανδρέου, που αν θυμάστε είχε φτάσει μέχρι την Αγίου Όρους και μετά σταμάτησε εκεί γιατί μπορούσαμε, δεν είχαμε απολωτριώσεις. Λοιπόν, το έργο κατά καιρούς διακόπτεται λόγω του πεντάμινης καθυστέρησης των πληρωμής των πιστοποιήσεων. Διότι εμείς έχουμε δικαίωμα να διακόψουμε εργασίες το τρίμηνο και να ζητήσουμε διάλυση της σύμβασης στο πεντάμινο. Και όλες αυτές οι πιστοποιήσεις ήταν στο άκρο, στο πεντάμινο, στο παραπέντε βρίσκαν. Αυτή τη στιγμή η πιστοποίηση η πρώτη που δεν έχει πληρωθεί, έχει υποβληθεί και έχει θεωρηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 15 Απρίλη του 9 και δεύτερη πιστοποίηση αξίας 800.000, η δεύτερη πιστοποίηση που έχει υπογραφεί και έχει θεωρηθεί αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ είναι από τον Ιούλιο του 9. Για αυτές τις δύο πιστοποιήσεις δεν υπάρχει ούτε φωνή ούτε ακρόαση ότι και ούτε φως πουθενά ότι πρόκειται να πληρωθούν, διότι και τι είναι του Ταμείου Συνοχής που το Ταμείο Συνοχής λήγει στο τέλος του 9 και για ποιο λόγο δεν έχουν τα χρήματα τώρα, αυτό είναι ανεξήγητο, ούτε καμία εξήγηση. Εκκρεμεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας με εκτελεσμένες εργασίες από το 7, παράδειγμα όλη η οδοσήμανση της Παπανδρέου και οι αποκαταστάσεις όλες, αυτά, ούτε αυτά είναι πληρωμένα. Υπάρχει μια συνολική οφειλή στο έργο πάνω από 3,5 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή, ενώ εμείς ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη μετά τις διακοπές με πολύ καλή διάθεση να ξανασκεπάσουμε το κομμάτι από την Πατρών, εκατέρωθεν της Πατρών,
Παρόλα αυτά και στο 20ήμερο αυτό που μας είχαν υποσχεθεί δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και πλέον σταματήσαμε οριστικά εργασίες, αφού έχουμε φυσικά κάνει δήλωση διακοπής εργασιών επίσημα και χωρίς καμία. Κύριε Σοδερόβλε, ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου και τι έχετε εισπράξει τελικά που σας χρωστάνε 3,5 εκατομμύρια? Το υπόλοιπο του έργου, κοιτάξτε, το έργο βρίσκεται σε περαίωση γιατί είχαμε και κάποιες συμπληρωματικές μελέτες, διότι η μελέτη εκεί για τις αντιστηρίξεις των πολυκατοικιών και στο κλειστό τμήμα ήταν τελείως πρόχειρα φτιαγμένη και επαναμελετήθηκε το έργο από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Πενέλη. Υλοποιήθηκε. Το σύνολο των εργασιών που έχουμε εισπράξει εμείς είναι γύρω στα 17 εκατομμύρια και υπολείπονται άλλα 7 εκατομμύρια για να περαιωθεί το έργο ολοκληρωτικά πλέον.